Ψηφίστηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων η επιτακτική ανάγκη της αναβάθμισης του δικτύου του ΔΔΕ στην Άρτα και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Άρτα. Εισηγητής του θέματος ήταν ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Ανέφερε ότι ο Δήμος Αρταίων αποτελεί τον ένα από τους δύο Μητροπολιτικούς Δήμους σε όλη τη χώρα που το δίκτυο διανομής ενέργειας του ΔΔΕ είναι κορεσμένο. Αυτός ο κορεσμός δεν δίνει τη δυνατότητα ενεργειακού συμψηφισμού, ενώ αποτελεί σημαντικό εμπόδιο και στην εκμετάλλευση ενεργοποιημένων χρηματοδοτικών εργαλείων για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όχι μόνο σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και σε άλλες ιδιωτικές, καθώς και σε δημοτικά κτίρια. Προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αρταίων ήδη αντιμετώπισε πρόβλημα με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα πλαίσια του ενεργειακού συμψηφισμού για το 7ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και πάλι με την ένταξη σε πρόγραμμα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας. Λοιπόν, το πρώτο να πούμε είναι εξής, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε ξανακουβεντιάσει, ότι είναι κορισμένο το δίκτυο της ΔΕΗ και όταν πάμε τώρα να συνδεθούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τα φωτοβολταϊκά ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε την εγκατάσταση και δεν μπορούμε να δώσουμε το ρεύμα στη ΔΕΗ. Αυτό μας έχει τύχει και με το 7ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο ήταν έργο του ΕΣΠΑ και δεν μπορούσαμε να το κλείσουμε γιατί υπήρχε κορισμός στο δίκτυο, και τώρα με το κολυμβητήριο που θέλουμε να κάνουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις και να μπορέσουμε να βάλουμε και φωτοβολταϊκά και να μπορέσουμε να δώσουμε το ρεύμα στη ΔΕΗ και να μετά να το πάρουμε πάλι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτό είναι δύο μέτρα, δύο σταθμά σε όλη την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν περιοχές που όταν βγαίνει μια πρόσκληση, είτε αφορά τους αγρότες, είτε αφορά ας πούμε, τώρα τους Δήμους, τους δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουν κάποιες προτάσεις, ενώ στην περιοχή μας και νομίζω είναι και άλλες δύο περιοχές, η Δράμα, αν θυμάμαι και το Κυρκύριο, σαν τη Δήμαρχε, δεν το κάνουν. Και τι είχαμε ζητήσει? Είχαμε ζητήσει από το 2017, είχα δει και τον κύριο Σπίγκο, τον αναπληρωτή διευθύνων σύμβουλο της ΔΕΗ, και τον κύριο Σταθάκη, και του είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει μια υποδομή, επέκταση, ένας μετασχηματιστής για να μπορεί να αποθηκεύει την περίσσια ενέργειας της χείρος αυτής, το οποίο είναι ένα κόστος 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω ότι είναι και μια μεγάλη επένδυση για το κράτος να μπορέσει στην Άρτα να κάνει αυτή την επένδυση, έτσι ώστε να δώσει δυνατότητα σε όλες τις δημόσιες υποδομές, στους αγρότες, στον κάθε μεμονωμένο ιδιώτη, ελεύθερο επαγγελματία να συνδεθεί στο δίκτυο. Οι επικεφαλείς των παρατάξεων, μεταξύ άλλων, ρώτησαν για ποιο λόγο το κράτος δεν έχει επιλύσει το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα μέχρι σήμερα και για ποιο λόγο δεν εκταμιεύει άμεσα το απαιτούμενο κονδύλιο που ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του δικτύου της ΔΔΕ, ώστε να επιληθεί το πρόβλημα άμεσα. Είναι λίγο προκλητικό να έχουμε στον τόπο μας το φράγμα, να το έχουμε πάνω από το κεφάλι μας, μόνος τους κινδύνους από το κεμονή. Και να μην έχουμε δηλαδή να είναι η Άρτα μέσα στις περιοχές που έχει τόσο αδύναμο δίκτυο. Δηλαδή, είναι πόσο από θα έπρεπε να είχαμε ξεσηκωθεί από καιρό δηλαδή αυτό το ζήτημα και να, πώς το λένε, να το διεκδικήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που μας το οφείλουν μαζί με όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, σαν τοπική κοινωνία. Δεν μπορεί να μην μπορεί να κάνει ενεργειακή αναβάθμιση, να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις νέες εφαρμογές τεχνολογίας όσον αφορά την θερμότητα, το φωτισμό κτλ. Επειδή έχει ένα τόσο ασθενέ δίκτυο, ας πούμε, και είσαι μια από τι λίγε πόλει στην Ελλάδα που έχει. Και να, δεν ξέρω, Δήμαρχε, ίσω πρέπει να το απαιτήσουμε και στο πλαίσιο αυτό, έτσι. Εντάξει, δίκτυο κανονικά. Υποχρεώσει δηλαδή που είχε με κάτι να πληθεί από τι ενέργειε. Τότε νομίζω, τώρα έχει χωριστεί. Αυτό έγινε παλιά, τώρα έχει χωριστεί το δίκτυο. Τώρα δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να έρθει από τι ενέργειε. Ο χωρισμός του δικτύου είναι ένα γενικότερο θέμα από όλα τα φωτοβολταϊκά που έγιναν και τα άλλα και τις αιτήσεις που εκκρεμούν στο δίκτυο. Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση ζητά την άμεση αναβάθμιση του δικτύου της ΔΔΕ στο Δήμο Αρταίων, ώστε να δύναται η αξιοποίηση ενεργειακού συμψηφισμού σε αυτόν, στις επιχειρήσεις του και στους ιδιώτες και αγρότες που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά του όρια. Την άμεση εξερεύνηση λύσης για αξιοποίηση των δυνατοτήτων για ενεργειακό συμψηφισμό που δίνουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ για το Δήμο Αρταίων και λοιπούς φορείς αυτού που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν προκειμένου να αρθεί η άνηση μεταχείριση και διάκριση σε προσκλήσεις χρηματοδοτικών εργαλείων.
Τρίτον, την έκδοση μεταβατικής διάταξης στα πλαίσια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ΕΣΠΑ, για το χρόνο που θα μεσολαβήσει μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος του υπερκορεσμού. Θα πρέπει, και το ξαναβάζουμε ως θέμα τώρα με αφορμή και την πρόταση για το πολυμητήριο, το οποίο ναι μεν εμείς θα το ξεπεράσουμε με τις αντλίες θερμότητες που θα βάλουμε και με άλλες πανενεργειακές παρεμβάσεις, αλλά όμως είναι μια αδικία, θα έλεγα και το νομό μας. Άρα θα πρέπει να το προτάξουμε, να το σηκώσουμε, να πάρουμε τις αντίστοιχες αποφάσεις, να στείλουμε, όπως σας λέει και η εισήγηση εδώ, αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε διαφόρους φορείς, έτσι ώστε να τεθεί θέμα και στη Βουλή και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες, για να λυθεί έτσι το ζήτημα. Συγγνώμη, Δημαρία. Τι αποθήκευση έγινε στο Ρέγκο?